Λοιπόν, είμαι η Γεωργία Καλτσή. Είμαι αθλήτρια ξυφασκίας με αμαξίδιο και μπάσκετ με αμαξίδιο κάνω στο Μαρούσι. Είμαι στο σχηματισμό της Εθνικής και στο σύλλογο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι έχω μεγαλώσει στην όμορφη Ναύπακτο. Είναι 2 ώρες μακριά από την Αθήνα. Έχω μεγαλώσει σχεδόν προσκοπικά, γιατί έχω μεγαλώσει με τον αδερφό μου, με ένα μπαμπά γυμναστή. Και πάντα μ' άρεσαν πράγματα γύρω από τον αθλητισμό. Ασχολούμουν με τον μπάσκετ από μικρή. Όταν πέρασα στην Αθήνα για σπουδές, συνέχισα τον μπάσκετ μετά από λίγο καιρό. Είναι ο καιρός βασικά που σε λίγο οι περισσότεροι από εσάς που αποφοιτείτε από το σχολείο θα ξεκινήσετε μια όμορφη φοιτητική ζωή και σας το εύχομαι. Γιατί δυστυχώς λόγω COVID οι περισσότεροι δεν έχουν έτσι εδώ και 1-2 χρόνια φοιτητική ζωή. Γύρω στα 21 μου λοιπόν, πάνω στην τρέλα της παιδικής ηλικίας και στην εφηβεία και έτσι όλα τα ωραία με το που φεύγεις από το σπίτι σου, είσαι ανεξάρτητος. Μπαίνεις σε μια σειρά, κάνεις τα δικά σου πράγματα. Ένα βράδυ, βασικά μια πολύ όμορφη μέρα, 8 Μαρτίου. Ξεκίνησα από το πρωί γεμάτη με πράγματα, ήταν και Κυριακή. Και ήμουν εδώ πέρα στο ΟΑΚΑ, στο κλειστό του ΟΑΚΑ και έπαιζα beach volley. Αφού τελειώσαμε το beach volley το απόγευμα, μένοντας στο Μαρούσι και κυκλοφορώντας πάρα πολύ παντού με το ποδήλατό μου βασικά, γιατί έκανα ποδήλατο από πάντα, ήρθα στο ΟΑΚΑ, κάναμε το beach volley και μετά με παίρνουν οι φίλοι μου και μου λένε «Έλα, έχουμε ένα barbecue στην Πεύκη». Για όσους γνωρίζουν, είναι δίπλα στο Μαρούσι, οπότε ανέβηκα με το ποδήλατό μου. Εκείνο το βράδυ φάγαμε πάρα πολύ όμορφα. Και επειδή κόντευε γύρω στις 12, μετά την αλλαγή είχε η κολλητή μου γενέθλια, 9 Μαρτίου. Η 9 Μαρτίου που λέτε δεν πρόλαβε γενικά να έρθει έτσι ολόκληρη ημέρα. Πρότεινε η κολλητή μου μετά το barbecue να πάμε στο μαγαζί που δουλεύαμε στην Κηφισιά, ώστε να κάνουμε εκεί πέρα ένα μικρό παρτάκι, να το πω. Να σβήσουμε απλά μια τούρτα και να περάσει 12 και να της πούμε τα χρόνια πολλά. Φεύγοντας από το μαγαζί, επειδή ήταν Δευτέρα, ξημέρωνε Δευτέρα, πήγαμε εκεί πέρα τέλος πάντων, τη σβήσαμε την τούρτα, ήπιαμε κάποια ποτάκια. Εγώ γενικά δεν πίνω, οπότε δεν είχα πει καν εκείνο το βράδυ. Και ήμασταν και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε με το που λέω φεύγω, λέω εντάξει, πάμε να φύγουμε όλοι μαζί. Οπότε τους παίρνουμε έξω από το μαγαζί, φεύγουμε. Πάμε στο αυτοκίνητο. Ήμασταν 4 παιδιά, η φίλη μου που είχε τα γενέθλιά τη. Και ένας φίλος μου που ήταν και οδηγός εκείνης της νύχτας και άλλοι φίλοι μου που ήταν πίσω. Συνολικά ήμασταν 4 παιδιά, 21 έτους ήμασταν οι 3, η μία μόλις είχε γίνει 22 και άλλοι ήταν 19. Οπότε ξεκινώντας να κάνουμε μία από τις πιο κλασικές διαδρομές από το μαγαζί που δουλεύαμε όλοι μαζί και οι 4, μέχρι το σπίτι μου που είναι η Κηφισιά με το Μαρούσι και ειδικά με το σπίτι μου, ήταν πάρα πολύ δίπλα. Όμως μια τόσο μικρή απόσταση, ένας τόσο μικρός χρόνος στο τιμόνι, αρκεί για να φέρει τη ζωή σου ανάποδα. Συμβαίνουν τέτοιες αναποδιές. Όταν λέω αναποδιές, εγώ από ό,τι βλέπετε βρίσκομαι σε αναπηρικό μαξίδιο. Έχω γίνει 4x4 Hot Wheels. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό τουλάχιστον που υπάρχουν αμαξίδια και έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να είμαστε αυτόνομοι και να έχουμε το δικαίωμα να πω, το προβάδισμα, μπορούμε να προχωρήσουμε και να είμαστε έξω ξανά μαζί σας. Εκείνο το βράδυ που λέτε, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και ξεκινώντας για το σπίτι μου, σε μία από τις πιο περίεργες στροφές της Αθήνας, λίγο πιο κάτω από το ΚΑΤ, Καρμανιόλα θεωρείται. Βέβαια, καμία αλλαγή δεν έχει γίνει, δεν γίνεται μάλλον κιόλας. Η μόνη αλλαγή είναι ότι απλά γράφονται και άλλα ονόματα εκεί πέρα, να μένουν εκεί πέρα και να μην συνεχίζουν τις ζωές τους. Λίγο τραγικό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Εκείνο το βράδυ βρεθήκαμε λοιπόν το αυτοκίνητο να βγαίνει εκτός πορείας, εκτός δρόμου. Δεν ήταν κάποιο λάθος οδικού, δεν μας χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Ήταν ένα θέμα οδοστρώματος με ανάποδη στροφή η οποία μας έστειλε προς τα έξω. Βέβαια, επειδή από αυτή τη στροφή περνάγαμε 100 φορές ίσως τη βδομάδα και να λέω λίγα, χωρίς υπερβολή όμως, έγινε το κακό. Δηλαδή, όταν λέμε 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μου, 500 μέτρα από το σπίτι μου, είναι τόσο κοντά. Είναι λίγο τραγική ηρωνία, όμως συνέβη.
Βρεθήκαμε ξαφνικά σφινωμένοι στις τεθωρακισμένες πόρτες της αλεξίσφαιρας της τράπεζας, σε μια ταχυδρομική τράπεζα, και είχε πάρει και το αυτοκίνητο φωτιά. Βέβαια, όπως μπορεί να ακούγεται, είναι σαν να περιγράφω για μία ακόμα φορά μία σκηνή ταινίας. Ήμουν η μόνη που είχα τις αισθήσεις μου και ήμουν η μόνη που ήμουνα πλακωμένη με κόσμο, με τη φίλη μου που είχα γκαλίτσα πίσω, και ήμουν η μόνη που δεν θα μπορούσα να τους βοηθήσω, γιατί εκείνη τη στιγμή που έγινε το ατύχημα, εμένα ουσιαστικά έσπασε η σπονδυλική μου και έκανα μία κάκωση νοτιαίου μυελού, έτσι ονομάζεται. Η κάκωση νοτιαίου μυελού είναι κάτι πολύ περίεργο, περίπλοκο βασικά θα έλεγα. Ουσιαστικά χτυπάς τη σπονδυλική σου και χτυπάς κάποιους από τους νευρώνες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλες τις κινήσεις. Όταν ξύπνησα μετά από ένα μήνα σχεδόν από το κόμμα που ήμουνα, συνειδητοποίησα ότι, βασικά πιστεύω ότι ξύπνησα το ίδιο απόγευμα. Ήμουνα τόσο χαλαρή και τόσο γαλήνια. Πίστευα ότι ξύπνησα το ίδιο απόγευμα, μέχρι που μπήκε μέσα ο μπαμπάς μου με τον θείο μου στην εντατική και συνειδητοποίησα ότι είχα ένα σπρίσι. Αυτοί βέβαια γελάσανε εκείνη τη στιγμή και με το που μου είπανε ότι ξέρεις τι μέρα είναι. Και σου λέω, τέτοιο απόγευμα. Εγώ με το που ξύπνησα ζήταγα τους φίλους μου να δω αν είναι καλά, επειδή ήμουν η μόνη που είχα τις αισθήσεις μου. Μου είπαν ότι είχε περάσει ένας μήνας, ότι όλοι ήμασταν καλά. Και εκεί ξεκινάει λίγο το περίεργο κομμάτι της αναγγελίας του τι έχω πάθει. Εγώ με το που ξύπνησα συνειδητοποίησα ότι βασικά δεν μπορούσα ούτως ή άλλως να κουνηθώ, γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη λόγω του κόμματος. Είχε αποδυναμωθεί τέλος πάντων το σώμα μου. Οπότε άρχισα να κάνω full φυσικοθεραπείες μαζί με τους γιατρούς, να τα απεξέρχομαι σε όλο αυτό. Μου κάνανε την ανακοίνωση. Βέβαια, ποτέ δεν σου λένε δεν θα περπατήσεις. Ήρθαν και μου είπανε έχει γίνει αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό, το να μην περπατήσεις ή το να περπατήσεις ίσως αργότερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός. Βέβαια, το να ζήσεις με πιθανότητες μικρότερες του ποσοστού που λογικά θα γίνει ρεαλιστικά, είναι λίγο χαζό. Εγώ είμαι άνθρωπος που γενικά προσαρμόζομαι εύκολα, παίρνω τη δεδομένη στιγμή και τις δεδομένες καταστάσεις, τις εσωματώνω και έτσι προχωράω, γιατί πιστεύω ότι αυτό έγινε πριν 6 χρόνια, Μάρτιο του 2015. Πιστεύω το ότι αν έμενα ακόμα περιμένοντας το να κάνω φυσικοθεραπείες και απλά να προσπαθήσω να περπατήσω, γιατί δεν είναι θέμα μήκο ότι δεν γυμνάζω τα πόδια μου, άρα τα τετρακέφαλα μου έχουν ατροφήσει, είναι ότι δεν περνάνε οι πληροφορίες στα πόδια μου, ώστε να κάνουν τις κινήσεις και να μείνουν σχηματισμένα και δυνατά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που με έσπρωξε περισσότερο στο να ανταπεξέρθω πιο γρήγορα ήταν ο χαμός του φίλου μου που οδηγούσε εκείνο το βράδυ και έμαθα ότι έφυγε μετά από ένα μήνα, αφού του ξύπνησα. Η κολλητή μου που ήταν τα γενέθλιά της εκείνο το βράδυ και είχε γίνει 22 και βρέθηκε με κρανοκεφαλική κάκωση, ακροτηριασμούς, ψεγκάβματα λόγω της φωτιάς. Εγώ ήμουν σε αμαξίδιο με πάλι φουλ εγκαύματα στα πόδια μου, σώσαμε το δεξί μου πόδι στο να μην μου το αφαιρέσουν λόγω των εγκαυμάτων. Η άλλη φίλη μου που ήταν μαζί μου πίσω πάλι είχε πολύ μεγάλο χτύπημα γενικά και αυτή είχε πάρα πολλά εγκαύματα. Οπότε θεώρησα ότι μέσα σε κάτι τόσο τραγικό, αν εγώ υποκύψω σε όλα αυτά τον πόνο, τη στεναχώρια όλων, ότι μετά απλά θα μας καταπιεί όλους μαζί. Οπότε έπρεπε να είμαι εγώ το σωτήριο χέρι, το μπαλονάκι που τραβάει προς τα πάνω αρκετό κόσμο, γνωρίζοντας ότι εγώ είμαι υπερκινητική σαν άνθρωπος, επειδή ήμουν μέσα σε όλα και πάντα. Είπα θα συνεχίσω να το κάνω αυτό, γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ ούτε στιγμή ότι απλά στη ζωή μου θα με σπρώχνει κάποιος, θα πρέπει, δεν ξέρω, να με κάνει μπάνιο. Υποθέτω πράγματα που πριν κάτω στο μαξίδιο θεωρούσα και εγώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με το που έκατσα στο μαξίδιο, το πήρα απόφαση και λέω μόνο προς τα πάνω, γιατί δεν υπάρχει λύση. Έφυγε ο φίλος μου, δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέρθει η φίλη μου που έχει χτυπήσει το κεφάλι της. Εγώ τα έχω 400, οπότε λέω αυτό πρέπει να το αξιοποιήσω. Έτσι βρέθηκε μπροστά μου ο Μάκης ο Καλαράς στο κέντρο αποκατάστασης και αφού είχα περάσει όλο αυτό το κομμάτι της αναπηρίας 4 μήνες μέσα στο νοσοκομείο, ήρθα σε θέση να πάω στο κέντρο αποκατάστασης και μέσα στο κέντρο προσπαθούσα ίσως και περισσότερο από τους θεραπευτές μου να κάνω πράγματα
Όχι για να περπατήσω απαραίτητα. Δεν σκεφτόμουν το πότε θα περπατήσω. Σκεφτόμουν το πότε θα βγω έξω να είμαι πάλι αυθόρμη μόνη μου. Δεν ήθελα να είμαι εγωίστρια απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό και ήταν η πρώτη φορά πραγματικά που είχα να παλέψω μόνο με τον ίδιο μου τον εαυτό και κυριολεκτικά με το ίδιο μου το σώμα. Οπότε έπρεπε να έχω υπομονή και επιμονή στο να αρχίσω να διαβάζω και να κατανοώ την καινούργια γλώσσα που μιλάει το σώμα μου, ώστε να κατανοώ και ποιες είναι οι ανάγκες του. Πήρε λίγο χρόνο, βγαίνοντας από το κέντρο αποκατάστασης 2 μήνες μετά, έφυγα με το Μάκη τον Καλαρά να κάνουμε εκπαίδευση και από τότε, 1 χρόνο μετά το τροχαίο μου, έγινα και εγώ εκπαιδεύτρια ΑΜΕΑ για τις γυναίκες. Μπήκα πάλι στον αθλητισμό, έκανα πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζω να κάνω και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω. Ως ένα ανάπηρο άτομο, έχω μάθει να φροντίζω τον εαυτό μου, όπως και πριν, και το να είμαι αυτόνομη, ανεξάρτητη, προσωπική υγιεινή. Είναι πάρα πολλά πράγματα που αλλάζουν. Είναι σαν να βρίσκεσαι ξανά μωρό και να πρέπει να τα μάθεις όλα από την αρχή για να ξαναγίνεις ενήλικας. Το πώς θα βάζω τα παπούτσια μου, το πώς θα πάω τουαλέτα, πώς θα κάνω μια ασφαλή μεταφορά χωρίς να πέσω, πώς θα πω στο αυτοκίνητό μου, πώς θα οδηγήσω πάλι αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ως εκπαιδεύτρια ΜΕΑ, μαθαίνω στις γυναίκες αυτά που έμαθα κι εγώ, χωρίς βέβαια να υστερούμε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ αυτά τα έμαθα από το Μάκη, που ο Μάκης είναι ένας άντρας και όσα πράγματα και να μου πει, ας πούμε, για την προσωπική υγιεινή μας γυναίκας, δεν μπορεί ποτέ να ξέρει ούτε να σου δείξει επί τούτου το τι πρέπει να γίνει. Οπότε έγινε εκπαιδεύτρια και αυτό το κομμάτι που κάνω τώρα, εκτός από το να τους εκπαιδεύουμε πώς να κινούνται έξω ασφαλή, πώς να κατεβαίνουν ένα πεζοδρόμιο κάνοντας μια σούζα, πώς θα μπουν αυτό που έλεγα στο αυτοκίνητο, πώς μπορούν να μπουν στον αθλητισμό, να τους προτείνουμε καινούργια πράγματα, βοηθάω τις γυναίκες στην προσωπική φροντίδα. Την προσωπική υγιεινή, στο να μην χάσει και μια γυναίκα τη σεξουαλικότητά της ή γενικά στο να μην νιώθει περίεργα επειδή ξαφνικά έχει αλλάξει η στάση ζωής της πραγματικά. Μ' αρέσει να σπάω ταμπού. Ό,τι μου λένε ότι δεν γίνεται να το κάνει ένα άτομο με αναπηρία ή δεν μπορείς να το κάνεις, κοίτα να μαθαίνεις και το κάνεις και του δείχνεις και όλες ίσως να το βοηθήσεις και πώς να το κάνει. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σπάζοντας έτσι ταμπού και διάφορα, όχι πρότυπα, όπως το λένε, κατεστημένα που έχουμε στο κεφάλι μας. Αν γκουγκλάρετε μπορείτε να με δείτε να ρολάρω σαν τρελή σε πασαρέλες μόδας. Δεν το είχα ποτέ σαν ψώνιο, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορώ είπα θα το κάνω κι αυτό. Κάνω wakeboard τραβώντας με ένα σκάφος, υπάρχει πατέντα κι αυτό. Κάνω sit-ski, ενώ έκανα snowboard, κάνω καθιστό σκι. Κάνω πάρα πολλά πράγματα, δεν μου έρχεται καν τώρα στο μυαλό να τα αναφέρω, επειδή είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου, φανταστείτε. Η ζωή πολλές φορές είναι δύσκολη. Θα υπάρξουν πάρα πολλά εμπόδια στη ζωή μας. Τα πρώτα εμπόδια ίσως να είναι οι εξετάσεις στο γυμνάσιο. Μετά έναν πόλεμο που έχουμε καλό είναι οι πανελλαδικές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, τώρα αντιμετωπίζουμε τον COVID. Αλλά ένα quote που το είχα δει στο νοσοκομείο και μου άρεσε πάρα πολύ και ταυτίστηκα αρκετά, ήταν το ότι ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι, μέχρι που το να είσαι δυνατός είναι και η μόνη σου επιλογή. Δηλαδή, πολλές φορές θα βρεθείτε να είστε έτσι και να λες τι, και να μην ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, πώς να το πιάσεις και να λες αποκλείεται, δεν μπορώ να το φανταστώ καν, ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου σε ένα αναπηρικό μαξίδιο. Καταρχήν γιατί είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό ανθρώπων με αναπηρία παγκοσμίως, οπότε σίγουρα δεν σκέφτεσαι ότι θα συμβεί σε σένα. Παρ' όλα αυτά συνέβη, είμαι εδώ, θεωρώ ότι είμαι ένα καλό παράδειγμα στο πώς αντιμετωπίζεις σκληρές καταστάσεις, γιατί ξανά έπαιξα μπάσκετ όπως έπαιζα, ξανά έκανα ποδήλατο όπως έκανα και έκανα πολύ περισσότερα πράγματα που δεν είχα δοκιμάσει πριν όντας όρθια. Πιστεύω πως ήταν λόγω του νεαρού της ηλικίας και ότι θα τα έκανα τις τρέλες μου, οπότε εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι ποτέ μην το βάζετε κάτω, να προσπαθείτε κάθε μέρα για τα πράγματα που γεμίζουν εσάς και όχι που γεμίζουν τους άλλους, να προσπαθείτε να είστε καλύτεροι για εσάς και να είστε ένα καλύτερο παράδειγμα για εσάς και τους γύρω σας, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς τη νέα γενιά και εγώ νέα θεωρώ ότι είμαι, αλλά δίνω ακόμα περισσότερο βάρος στη νεότερη γενιά γιατί πιστεύω ότι εσείς είστε εδώ να μας σώσετε. Με ένα καλό υπόβαθρο της δικής μας ηλικίας θα έρθετε εσείς να το απογειώσετε και να προσέξουμε λίγο σαν κοινωνία το να μην αφοπλίζουμε ανθρώπους, όχι που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά γενικά τους ανθρώπους που έχουν μια ιδιαιτερότητα να το πω. Άλλοι το λένε ειδικές ικανότητες, βέβαια δεν ξέρω, εγώ κάτι σε ιστό δεν πετάω, δεν ξέρω γιατί είναι ικανότητες. Θα σας πω ότι προσπαθήστε να κάνετε κι εσείς
αυτό που κάνουμε κι εμείς, μια ομορφότερη, καλύτερη κοινωνία. Να υπάρχει αλληλεγγύη και να σέβεστε γενικά τους γύρω σας. Και όχι μόνο ανθρώπους, ενώ και το περιβάλλον και τα ζώα, πάρα πολλά πράγματα, γιατί όλοι μαζί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και άμα δεν βοηθήσουμε όλοι, δεν πάμε μπροστά.